Πολύ καλό παιδί. Αφράτος, καταρχάς. Επιδερμίδα, θα έλεγα 9χρονου. Δόντια, ελάχιστες κουφαλίτσες. Σαν χαρακτήρας είναι διαμάντι. Αρσενικό σεξουαλικότατο, αλλά με τη θηλυκή πλευρά του πράγματος. Κρέμες, λιμάρισμα νυχιών. Πολύ καλό στην παντομίμα, στην αυμαχία, μονόπολη. Σαν σκέιτερ, πιστεύω ότι είναι από τους καλύτερους που έχουν βγει από χωριό, δηλαδή από επαρχία. Σε φάση ότι κάνει πολύ τεχνικά πράγματα. Πιο μικρός, δηλαδή πριν μερικούς μήνες έκανε και πολλά σκαλιά. Έκανε τέτοια πράγματα, είναι πολύ μικρός ακόμα. Η καριέρα του νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι on fire, που λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, αν σύντομα δεν αρχίσει να παίρνει και ένα χιλιάρικο το μήνα μόνο και μόνο επειδή φοράει κάποιο παπούτσι, κάποιο σεξ εσώρουχο ή μια φωτογράφηση με λάδι μπορεί να κάνει, θα πρέπει να φύγει στο εξωτερικό και να τα βγάλει πέρα με το ταλέντο του, την ομορφιά του, τον αδαμάντιο αυτό χαρακτήρα τον οποίο διαθέτει. Επίσης, θέλω να πω ότι αν τυχόν που γίνει κάτι τέτοιο, εμάς θα μας λείψει αφάνταστα. Τι άλλο να πω. Χαιρετίσματα στο χωριό του. Είναι κολλητός του Ορέστη. Ο Ορέστη τον έχει μάθει σκέιτ, το Γιωργάκη. Οπότε έχει γερές βάσεις για να πάει κάπου στο εξωτερικό, ας πούμε, και να διαπρέψει τον αλκοολισμό, στο πέταγμα σαΐτας, σε κάποια έτσι πιο extreme κατάσταση. Κολλητός μου, φίλος μου, πολύ καλός φίλμερ τελευταία. Με έχει εντυπωσιάσει πάρα πολύ. Οι γωνίες, όχι του προσώπου του μόνο, αλλά οι γωνίες που τραβάει το κόλπο όπως το τραβάει. Δηλαδή δεν έχω ξαναδεί άλλο να τραβάει έτσι, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι ο πιο τραβηκτικός, ας πούμε. Αυτά είχα να πω και τώρα θα πρέπει να αποθηκεύσω το Excel. Για να στείλουμε τις παραγγελίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.